Πριν μπω σε αυτό το θέμα, θέλω να πω στο κανάλι σας κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη γνώμη μου, χθες στα social media έκανε ένα σοβαρό πολιτικό ολίσθημα και μια αθλειότητα, δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τα εθνικά μας σύμβολα και με τη σημαία μας. Τι έκανε? Έβαλε δύο φωτογραφίες, η μία με τον Τσίπρα και τον Ερντογάν σε συνάντηση που ήταν φιλοξενούμενος ο Τσίπρας από για τουρκικό σημαίες, χώρο, λέτε, βεβαίως, με δύο τουρκικές σημαίες. Μπορούμε να τις δείξουμε κιόλας, τις έχουμε. Ναι. Και μία Μητσοτάκη Ερντογάν. Και είπε για τις διαφορές. Ναι. Ναι. Ωραία. Δεν έβαλε τη φωτογραφία Τσίπρα Ερντογάν στον ΟΗΕ με μία ελληνική και μία τουρκική. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος με το θέμα των συμβόλων και της σημαίας. Mm-hmm. Επειδή αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από ψευτοπατριώτες. Δεν λέω για τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κάτι τέτοιο, αλλά και από πολιτικούς που παίζουν με τα σύμβολα. Να βάλετε και του Τσίπρα. Θα δείξουμε τώρα και τον κύριο Τσίπρα. Ναι, δεν έχω καμία φορά. Γι' αυτό το λέω εδώ. Λέτε, ναι. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος υπουργός οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Mm-hmm. Να ρίξετε. Την άλλη, αυτή είναι σε χώρο του κυρίου Ερντογάν που φιλοξενείται ο Τσίπρας. Δεν έπρεπε εδώ να μπει η ελληνική σημαία πίσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Όπως δεν μπήκε όταν έκανε την επίσκεψη ο Μπάιντεν. Δείξτε τη φωτογραφία με τον Μπάιντεν. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό μιλάμε τώρα. Όπως δεν μπήκε όταν έκανε την επίσκεψη η Μέρκελ. Λέω λοιπόν για να το καταλάβετε κι εσείς, κύριε Οικονόμου. Δεν το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε. Όταν συναντιόμαστε με τους Τούρκους στα διεθνή φόρα και δείξτε τη φωτογραφία Μέρκελ, Ερντογάν, Μπάιντεν, Ερντογάν, Μητσοτάκη, Ερντογάν, στα διεθνή φόρα είναι μία και μία. Ναι. Όταν μας φιλοξενούν οι Τούρκοι. Είναι μόνο δικές τους. Είναι μόνο δικές τους. Είναι μόνο δικές τους. Λοιπόν, καλώς. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτά τα θέματα. Και δεν επιτρέπω, δεν επιτρέπω σε κανέναν να παίζει. Όταν έφαγε. Μισό λεπτό, κύριε Γεγέρο. Είχαμε και Τούρκοι. Όταν φιλοξενήσαμε τον Ερντογάν, αυτό είναι η εθιμοτυπία η δικιά μας. Η εθιμοτυπία των Τούρκων είναι αυτή. Άρα όλα υπέρ των Τούρκων. Όχι, δηλαδή, δεν είναι όλα υπέρ των Τούρκων. Και για τον Τσίπρα, και για τον Μητσοτάκη, και για τη Μέρκελ, και για τον Μπάιντεν. Για όλους ισχύει ότι όταν πηγαίνουν στον Τούρκο, έχει δύο τουρκικές σημαίες. Εμείς έχουμε το πρόβλημα με τον Τούρκο, επομένως η εθιμοτυπία λοιπόν, δική μας είναι λοιπόν, πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά. Μα τι λέτε τώρα, τι λέω. Τη φωτογραφία, δηλαδή, μη διακόπτετε. Όχι κύριε Κύρτσο, δεν είμαι τυπολάτρης. Με ενοχλεί που ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας και κορυφαίος υπουργός παίζει με τη σημαία. Διότι εγώ έχω αναρτήσει στο Twitter μου. Δεν έχει καμία βάση. Διότι εγώ έχω αναρτήσει στο Twitter μου φωτογραφία και του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη με δύο τουρκικές σημαίες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να απαντήσει ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Για του λόγου του αληθές, εδώ είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τις δύο τουρκικές σημαίες. Πολύ έκανε τότε. Ωραία. Τι βλέπουμε και εδώ τι δείχνει ο κύριος Ζαχαρέας. Αυτό δείξουμε για να το δείξουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης με τις δύο τουρκικές σημαίες. Πατήστε ένα κλικ. Εδώ πέρα να μην κλείνει. Τον βλέπετε? Τέλεια. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε τώρα στην ιστορία Νοβάρτης. Κύριε Ζαχαριάδη.